Πού θα πάμε? Θα πάμε στο χωριό του Αθανασίου Διάκου. Ή αλλιώς Μουσουνίτσα. Ακριβώς, Δήμος Δελφών, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαστροκοστόπουλο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύη. Από τη Στερεά Ελλάδα, ναι. Από τον Αθανάσιο Διάκο, την πρώην Άνω Μουσουνίτσα, ναι. Το χωριό της γενέτειρας του ήρωα Αθανασίου Διάκου. Κατατοπιστικότατος με τον πρόλογό του είστε. Και είπαμε να σας καλωσορίσουμε, να δίνοντάς σας το στίγμα που ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, ακριβώς από πίσω, τι έχουμε, τι βλέπουμε? Βασικά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο ιστορικό μουσείο του Αθανασίου Διάκου, στο σπίτι, στο σημείο όπου γεννήθηκε, στο σπίτι του, και μετέπειτα το κάναμε μουσείο. Βρισκόμαστε στον εσωτερικό χώρο του μουσείου, όπου σε μια ξενάγηση που μπορούμε να κάνουμε στον επισκέπτη, του δείχνουμε, του αναδεικνύουμε τη ζωή του ήρωα, από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι την ημέρα που θανατώθηκε στο γεφύρι της Σαλαμάνας. Μάλιστα. Έχετε επισκέπτες, φαντάζομαι, τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Αθανάσιος Διάκος στο χωριό έχει επισκέπτες όλο το χρόνο. Εκεί ήθελα να πάω. Έχετε όμως και το χειμώνα επισκέπτες. Είναι ένα τουριστικό μέρος. Έχει αρκετό τουρισμό και τους χειμερινούς μήνες. Ναι. Το χιόνι είναι αυτό που προσελκύει αρκετό κόσμο που έρχονται. Μπορώ να σας πω όμως ότι μπορεί να ακούμε 1100 υψόμετρο και να λέμε όλοι πω χιόνια, πώς θα πάμε κτλ. Ναι. Να σας πληροφορήσω ότι υπάρχει άψογη οργάνωση από την αυτοδιοίκηση και όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί όλους τους χειμερινούς μήνες, έτοιμοι να υποδεχτούν τον κόσμο, τον τουρισμό μας. Είναι ένας ιστορικός τόπος, μια ιστορική περιοχή. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου κάηκε και ερημώθηκε. Ωστόσο, όπως συνηθίζει έτσι η ελληνική ιστορία και αυτά τα φλογερά ελληνικά χωριά, ξαναγεννήθηκε από τις τάχτες του, σωστά? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει δικό μου. Μάλιστα. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής? Μόνιμοι κάτοικοι. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λιγοστοί, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι τουριστικό το χωριό. Ναι. Μπορεί δηλαδή τον Αύγουστο να φτάνουμε τα 1500 άτομα, τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα 300-400. Οι καθημερινές του χειμώνα είναι λιγοστοί, γύρω στους 10 θα έλεγα. Μάλιστα, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα βέβαια, επανήλθαμε πάλι. Δεν ξέρω, βρίσκεσαι στο χώρο του μουσείου αυτή τη στιγμή? Βρίσκομαι στο χώρο όπου γεννήθηκε ο ήρωας Αθανάσιος Διάκος. Ναι, μπορεί να έτσι γυρίσει η κάμερα να δούμε κάτι άλλο, είναι εύκολο? Να γυρίσει η κάμερα, να σας δείξουμε κάποια πράγματα βέβαια. Στον εσωτερικό χώρο. Πάμε. Όπου, όπως σας είπα και πριν, ο επισκέπτης που θα έρθει θα του εξηγήσουμε όλη την ιστορία του ήρωα. Θα δούμε μορφές του Αθανασίου Διάκου που έχουν αποτυπωθεί σε πίνακες. Θα δούμε χειρόγραφες επιστολές του Αθανασίου Διάκου που ζητούσε μπαρούς και γενικά πυρομαχικά για τις μάχες του. Θα δούμε ένα αντίγραφο από την πιστόλα του, του ήρωα. Ναι. Και θα δούμε και πάλι άλλο ένα αντίγραφο από το όπλο του, από το γιαταγάνι που είχε. Και βεβαίως όλες αυτές οι περιοχές έχουν και την τιμητική τους φέτος, 2021, γιορτάζοντας τα 200 χρόνια Σωστά. από την Ελληνική Επανάσταση. Βέβαια. Και είναι μια ξεχωριστή εμπειρία που μπορεί να ζήσει κάποιος με όλες αυτές. Και τα εκθέματα που βλέπουμε και τις πληροφορίες λοιπόν, που μοιράζεστε μαζί μας. Λοιπόν, όποιος βρεθεί από εδώ, από την Κρήτη, να επισκεφτεί αυτόν τον ευλογημένο και ιστορικό τόπο, ιστορική και ευλογημένη Κρήτη, αλλά υπάρχουν και περιοχές εκτός Κρήτης και αυτή είναι και η επιδίωξή μας, να συνδέσουμε μέσα από την εκπομπή μας αυτούς τους όμορφους τόπους. Το χωριό μας έχει, εκτός από τον ήρωα, εκτός από την ιστορία του ήρωα που θα δώσουμε να γνωρίσει περισσότερο ο επισκέπτης, ναι. θα μπορέσει να επισκεφτεί διάφορα παραδοσιακά σοκάκια μέσα στο χωριό, θα μπορέσει να ασχοληθεί με διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνονται από όλες τις επιχειρήσεις εδώ στον Αθανάσιο Διάκο και επίσης θα του δώσουμε και κάποια έτσι κίνητρα, θα έλεγα, να ξεκινήσει μόνο στο επισκέπτης να ανακαλύψει διάφορα όμορφα σημεία και να περπατήσει μέσα στο χωριό. Η σπεσιαλιτέ εκεί, γιατί με ρωτάνε, ποια είναι? Η σπεσιαλιτέ, μιας και που βρισκόμαστε στη Ρούμελη, τι άλλο θα ήταν εκτός από σούβλες, από ψητά και γενικά κρεατικά. Λοιπόν, βλέπω να ερχόμαστε με την πρώτη ευκαιρία.
Δεν είναι τίποτα. Κρήτη Αθανάσιος Διάκος, ένα βήμα είναι. Σωστά. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Χαρά μας. Να είστε καλά, η πρόσκληση είναι ανοιχτή, είστε πρόσδεκτοι όπως θυμίστε βέβαια. Και να κάνουμε και μια ζωντανή σύνδεση από εδώ, να κάνουμε μια εκπομπή από εδώ. Δεσμευόμαστε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και από το χωριό του Αθανασίου Διάκου, αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους.